Κατά γάλανα νερά της αντιπάρου απολαμβάνει τα τελευταία 24 ώρα το ζεύγος Μπάρακ και Μισελ Ομπάμα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του φιλοξενούνται στο σπίτι του χολιγουδιανού στάρ και καλού τους φίλου Τόμ Χάνκς και της Ρίτα Γουίλσον. Ενώ η επίσκεψή του στο νησί πραγματοποιείται κάτω από άκρα μυστικότητα. Ήρθε κανονικά με πτήση αεροπορική και κάποιο πλοίο ferry boat τον μετέφερε στο νησί. Οι κάτοικοι στην αντίπαρο λένε ότι το νησί έχει μετατραπεί σε αστακό από αστυνομικούς και Αμερικάνους πράκτορες λόγω της άφιξης του πρώην πλανητάρχη. Παρατηρήθηκε έντονη μετακίνηση αστυνομικών, αστυνομία υπάρχει ολούθε, αυτοκίνητα, πεζοί, ένστολοι. Μια κινητικότητα διαφορετική από την καθημερινότητά μας. Τα ζεύγη Χάνκς και Ομπάμα δεν θα είναι η πρώτη φορά που κάνουν μαζί διακοπές, καθώς συνδέονται με στενή φιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο ζευγάρια δείπνησαν χθες βράδυ στην Άουσα. Ο Τόμ Χάνκς αλλά και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον δεν χάνουν την ευκαιρία να εξυμνούν τις ομορφιές της Ελλάδας. Greece, the land of beauty, the land of democracy, the land of great thinkers, the land of wonderful people. Come to Greece. There's no better place. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες για συνέδριο του προγράμματος Obama Foundation Leaders στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θέμα του συνεδρίου είναι οι τρόποι ενίσχυσης της δημοκρατικής κουλτούρας και η σημασία στήριξης της επόμενης γενιάς ηγετών.